περίπου πριν ένα μήνα είχαμε ανακοινώσει μία δράση όσον αφορά την καταγραφή των συντικών εργασία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης. Είναι μία πρωτοβουλία του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Αυτή η έρευνα ήδη άρχισε χθε και υλοποιείται. Είναι μία μεγάλη έρευνα που στοχεύει να καταγραφούν οι συνθήκες εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ανώνυμοι. Πρέπει λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που υπάρχει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θα ακουστεί η γνώμη τους που πραγματικά θα αποτυπωθούν ακριβώς εκεί μέσα τι ακριβώ συμβαίνει στι ξενοδοχειακέ επιχειρήσει τη Κρήτη. Ε, Σκοπό τη έρευνα είναι ο μετά τα αποτελέσματα που θα δώσει αυτή η έρευνα ε, θα γίνει σύσκεψη με όλου του εμπλεκόμενου φορεί του τουρισμού τόσο με την Ένωση Ξενοδοχείων. Επίση με το τουριστικό επιμελητήριο ΕΟΤ Σύλλογο Διευθυντός που το σώστε από κοινού να καταθέσουμε πρόταση όσον αφορά για τις συνθήκες εργασίες, τα κριτήρια, τα ποιοτικά κριτήρια αλλά και τα ποσοτικά αναειδικότητα και ανακατηγορία καταγήματος. καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά. Ε, πιστεύουμε ότι ε, θα πάει πολύ καλά η έρευνα και πραγματικά θα καταγράψει αυτό που συμβαίνει στους χώρους της εργασίας ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει μεγάλη εντατικοποίηση, υπάρχουν εργαζόμενοι που καλύβουν δύο και τρεις ε, θέσεις εργαζομένων εντατικοποίηση, δεν μπαίνουν ρεπό δουλεύουν πέρα από το ωράριο εργασίας και πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν και ξενοδόχοι που δυστυχώς Δίνουν μισθού υποδιέστερου από αυτό που προβλέπονται μέσα από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Σίγουρα αυτή η βάση δεδομένων που θα αποκτήσει το σωματείο μα θα έχει ωφέλη και πιστεύουμε ότι ε, με τι συγκεκριμένε προτάσει θα υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει και καλύτερου μισθού θα, 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 θα επίση θα θεσπίζει η καλυτερεύση όσον αφορά των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλεια, τη μισθοδοσία των εργαζομένων και πάνω απ' όλα για μας είναι ότι πρέπει να μην υπάρχει εργασιακός εκφοβισμός, πρέπει να, να υπάρχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ο εργαζόμενος πρέπει να συνδυάζει την εργασία του με την οικογένεια του το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα. Επίσης λέει σε ποια τα ξενοδοχεία που εργάζεστε σε πόσα αστέρια είναι. Επίσης είναι, η ερωτήση είναι και ανά του κάθε εργαζόμενου και αναπόστο. πόστο. Επίσης καταγράφει τι μισθό παίρνει, τι ωράριο δουλεύει. Και ένα σημαντικό κομμάτι μέσα είναι ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αναφέρει εάν υπάρχει πρόβλημα στο ξενοδοχείο που εργάζεται ή εάν υπάρχουν καλές πρακτικές στην εταιρεία μέσα για να το αναφέρει.